Τώρα όμως. Πάμε. Κανένας. Μισό λεπτάκι κύριε Μιχαλίδη. Δώστε μου 15 δεύτερα. Εντάξει. Δεν περιμένει να παλάει τώρα. Πάμε, εντάξει μας. Κατεβάστε μικρόφωνα κάτω. Εκεί. Λίγο αριστερά να βάλετε. Εκεί. Είμαστε έτοιμοι. Γράφουμε παιδιά. Πάμε. Πάμε. Εδώ. Πάμε. Ωραία. Ένα μεγάλο ακούμε σώπιο. Την κυρία Μιχαηλίδου. Είναι η Δόμνα Μιχαηλίδου, η υπουργός. Ελάτε κύριε υπουργέ. Ένα μεγάλο σώπιο όλους μας. Μια μεγάλη στεναχώρια για όλους τους Έλληνες. Είχαμε στο Υπουργείο Εργασίας να πούμε το τελευταίο αντίο σε μια Ελληνίδα η οποία άλλαξε οικονομικά στερεότυπα, σε μια γυναίκα που κινήθηκε μόνο με αξιοπρέπεια και πολύ βαθιά γέννηση. Την αγάπη μου και τη δύναμη στην οικογένεια και ψυχή. Για μια γυναίκα, κυρία Μιχαηλίδου, τι σημαίνει ο αγώνας που έδωσε η υπόθεση γεννηματά. Είναι δύναμη για όλους μας να αλλάξουμε τα στερεότυπα των φίλων, τα στερεότυπα της αρρώστιας. Για κάθε οικογένεια που έχει και μέσα της ο καρκίνος, είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια. Αλλά και για την ελληνική πολιτική σκηνή, για μια γυναίκα που κινήθηκε με πολύ μεγάλο βάρος της ευθύνης και μια πολύ δύσκολη περίοδο. Συνεχίζει να έρχονται εδώ, θα πρέπει να σας πω, πολλοί κόσμος και απλός κόσμος βεβαίως, ο οποίος αποτείει φοροτιμής, αλλά και πολιτικά στελέχη από όλα τα κόμματα. Να σας πω, ήρθε πριν από λίγη ώρα υποψήφιος για την Προεδρία της Κύπρου Αλλαγής, ο Μάρκος Κυρίος. Thank you.
δεν μπορώ να σκορπίσω τώρα. Δεκτό. Το οποίο τώρα πώς άλλο εκεί πέρα γιατί... Χρήστος Λάκης, μέλος της νεολαίας του κινήματος Αλλαγής. Χρήστος, μέσα ο άνθρωπος. Θέλω να μας πεις δύο λόγια για τη Φώτη Γεννηματά, την πρόεδρο του κόμματος που τόσο πολύ, όπως βλέπουμε όλοι, αγαπήθηκε. Σήμερα τιμούμε μια μαθήλια τη ζωή, θεωρώ. Είναι μια μέρα θλίψης, όχι μόνο για το χώρο και τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά για κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται καθημερινά με τα προβλήματα υγείας, παράλληλα με τα πιστεύω και με τις αξίες του, με το όραμα που έχει για ένα καλύτερο μέλλον. Η Φώτη Γεννηματά μέχρι το τέλος ήταν μαχήτρια, δεν εγκατέλειψε ποτέ τον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον, για το μέλλον που οραματιζόταν με τα πιστεύω της, ενώ παράλληλα ένα μεγάλο αγώνα επί χρόνια για αυτή την αρρώστια. Νομίζω σήμερα όλος ο κόσμος δεν τιμά μόνο μια πολιτικό, τιμά μια γυναίκα, μια μαχήτρια που δεν το βάλε ποτέ κάτω. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτσε ρε, κάνε να περάσουμε από το κομμάτι, να περάσουμε από το κομμάτι.
μισή ώρα να πιέτε να φάω. Εγώ το έχω διατάξει να φύγει. Ναι, είχαστε μακριά. Θα φέρνει. Εδώ τι ανήμερα. Οι δρόμοι θα κλειστούν και θα πει. Έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε για τη ζωή. Ζήσα πολύ μακριά. Από εδώ, από την Αθήνα, έφυγε μια φίλη μας, ο γνωστή μας, πολιτικός, αρχόντισσα. Πάνω απ' όλα, και γονίστρια. Πολύ λείπει ένα κενό για την Ελλάδα. Μια καλημέρα. Καλημέρα. Μια δήλωση για τη Φώτη Γεννηματά. Ήταν μια μαχήτρια, αγωνίστρια, πολύ καλός άνθρωπος. Είχε κάνει πάρα πολλά θελήματα. Έχει βοηθήσει όσο το δυνατόν το κόμμα όσο μπορούσε. Τώρα αυτή τη στιγμή μελθούμε. Κάνει για γνωρίζει το μέλλον. Από εδώ και το εξής. Ευχαριστούμε πολύ. Από εδώ. Τέλη, Κεφτέλη, τι είδε, καλά είσαι. Φωτογράφη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,